Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε έτσι γρήγορη επεξεργασία ενός βίντεο που έχουμε τραβήξει στο κινητό μας με την εφαρμογή Google Photos. Για αρχή θα τραβήξω ένα βιντεάκι έτσι με την κάμερα του κινητού μου στα γρήγορα για να έχουμε να δοκιμάσουμε. Επιλέγω τη λειτουργία βίντεο. Κάθε κάμερα κινητού έχει διαφορετική διαφορετικό τρόπο χρήση, αλλά πάνω κάτω η λειτουργία είναι η ίδια. Θα κάνουμε έτσι μια γρήγορη εγγραφή. Και αφού έχει λοιπόν σταματήσει η εγγραφή, το βίντεο συνήθως αποδικεύεται πάντοτε στη συλλογή της εφαρμογής μου. Θα υπάρχει δηλαδή εδώ μέσα. Και αν το ανοίξω π.χ. με το δικό μου κινητό, Υπάρχει κάποια λειτουργία επεξεργασίας όπως να κάνω περικοπή που έχει εδώ κάτω ή να το μοιράσω. Κάθε κινητό θα έχει σίγουρα κάποια εφαρμογή για διαχείριση βίντεο ή μπορεί να μην έχει όλες οι λειτουργίες αλλά σίγουρα εάν έχουμε την εφαρμογή φωτογραφίες Google, την ανοίγω εδώ, μπορούμε και από εδώ εκτός από φωτογραφίες να επεξεργαστούμε βιντεάκια. Βλέπετε ότι έχει βρει ήδη το βίντεο το οποίο έχω μόλις καταγράψει από το κινητό μου εδώ. Το ανοίγω με την εφαρμογή πια Google Photos και αν κάνω tap πάνω για να εμφανιστεί το μενού και από εδώ μπορώ να κάνω κοινοποίηση με το κουμπάκι κάτω αριστερά, να το μοιράσω δηλαδή, να το στείλω το βιντεάκι κάπου, να το διαγράψω και φυσικά να κάνω επεξεργασία με το κουμπάκι εδώ. Στην επεξεργασία, αν θέλουμε, μπορούμε να πάρουμε ένα οποιοδήποτε καρέ με το εξαγωγή καρέ, να τραβήξουμε δηλαδή να πάρουμε μια φωτογραφία, μια εικόνα από ένα συγκεκριμένο σημείο του βίντεο. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τον ήχο. Το κουμπάκι αυτό εδώ θα κάνει το λεγόμενο σταθεροποίηση, δηλαδή θα προσπαθήσει με έτσι κάποιο αλγόριθμο να σταθεροποιήσει όσο πιο δυνατόν το βίντεο. Αν και αυτό μπορεί να το έχει ήδη, αυτή η λειτουργία μπορεί να την έχει ήδη η εφαρμογή της κάμερας μας. Και εδώ κάτω αριστερά έχει τις διάφορες λειτουργίες. Είναι η περικοπή. Μπορούμε να κόψουμε ένα βίντεο, να το αλλάξουμε δηλαδή το, το, το καρέ του. Ας κάνω ακύρωση. Να το ξαναδείξω λοιπόν. περικοπή, έχει και περιστροφή. Αν θέλουμε να περιστρέψουμε ένα βίντεο. Έχει και να αλλάξουμε τη γωνία. Αν κάτι δεν μου αρέσει πατάω εδώ επαναφορά. Στο προσαρμογή βάζω διάφορα χρωματικά εφέ. Αλλάζω δηλαδή αντίθεση, φωτεινότητα κτλ. Βλέπετε έχω κάνει αλλαγές, πρέπει να πατήσω αποθήκευση, αλλά εγώ θα το κάνω στο τέλος. Υπάρχουν και τα λεγόμενα φίλτρα, διάφορα έτσι εφέ χρωματικά, που δίνουν έτσι άλλο στυλ στη φωτογραφία μου. Και τέλος υπάρχει το σήμανση όπου μπορώ να σημειώσω σε ένα βίντεο. Θα πάει βέβαια σε όλο το βίντεο ότι σημειώσω, είτε με πένα, είτε με μαρκαδόρο. Να αλλάξω και το χρώμα αν θέλω. Και φυσικά μπορώ να βάλω κείμενο. Να πληκτρολογήσω λοιπόν κάτι. Και το οποίο μπορώ να το μετακινήσω. Και αυτό νομίζω να το αλλάξω χρώμα. Ναι, από εδώ επιλέγω το χρώμα. Και έτσι λοιπόν έχω κάνει κάποιες βασικές αλλαγές. Κυρίως θέλω να, να κάνω τη λεγόμενη περικοπή. Για να πάω από πίσω λοιπόν να πάω πίσω όχι να πατήσω λοιπόν τέλος και να δείξουμε ναι δείξαμε το πιο βασικό στο βίντεο λοιπόν μπορώ να κάνω το λεγόμενο, το λεγόμενο τριμάρισμα δηλαδή να κόψω από την αρχή και το τέλος έτσι σύροντας από δεξιά και αριστερά και όλες αυτές τις αλλαγές για να τις αποθηκεύσω πατάω λοιπόν το αποθήκευση αντιγράφου δεν θα πειράξει δηλαδή το αρχικό μου βίντεο περιμένουμε κάποιο χρόνο για να γίνει η επεξεργασία του νέου βίντεο πια και έχει λοιπόν δημιουργηθεί το βίντεο. Δείξαμε λοιπόν πως μπορούμε να κάνουμε μια απλή επεξεργασία βίντεο μέσα από το κινητό μας.